Βλέπουμε, για παράδειγμα, τη γλώσσα των λειτουργικών μας κειμένων. Είναι μια γλώσσα πολύ ζωντανή, πολύ δημιουργική, πολύ ποιητική. Αυτό που βλέπουμε σήμερα εντός του χώρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε πολλές περιπτώσεις, να στεγνώνει αυτή η ποιητικότητα. Μια ποιητικότητα η οποία συνδέεται με την οντολογία της Εκκλησίας, με τον πυρήνα της πίστεως, δεν είναι μια ποιητικότητα ερήμην της αλήθειας. Δηλαδή, οι πατέρες δεν φτιάχναν απλά μια ωραία γλώσσα, αλλά το περιεχόμενο εκφραζότανε με μια σπουδαία αισθητική. Όταν τα κείμενα ειδωλοποιούνται, όταν η ζωή ειδωλοποιείται, που σημαίνει αντικειμενοποιείται, οδηγείται κατά ανάγκη στο θάνατο. Η αντικειμενοποίηση της ζωής σημαίνει στατικότητα. Η στατικότητα είναι θάνατος. Άρα λοιπόν μια εκκλησία αντικειμενοποιημένη, η οποία δεν μπορεί να ελπίζει στο θαύμα και στην έκπληξη, είναι μια εκκλησία νεκρή. Γι' αυτό λέγω ότι πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους να ονειρεύονται εντός της εκκλησίας, όπως έλεγε και ο ποιητής «Ονειρέψω ξύπνιος και τραγουδιστά», προκειμένου αυτή η εκκλησία να είναι μια εκκλησία συνεχώς παραδομένη στην έκπληξη για το θαύμα. Λέγει ο Άγιος Κύρλος Αλεξανδρίας, και είναι μια εκπληκτική ερμηνεία, ότι η πτώση των πρωτοπλάστων συνέβη διότι έχασαν τη δυνατότητα οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, να εκπλήσονται απέναντι στον εκπλήσοντα Θεό. Αντικειμενοποίησαν τον Θεό και είπαν: ο Θεός είναι αυτός και τον ξέρουμε. Δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε, κάποια έκπληξη που θα μας δώσει ζωή. Ξέρετε, όταν κανείς ζει το ίδιο γεγονός συνεχώς, χωρίς αυτό να επεκτείνεται και να διευρύνεται, οδηγείται σε μια πλήξη. Άρα λοιπόν η αντικειμενοποίηση σχετίζεται με την απουσία της εκπλήξεως. Άρα το στέγνωμα της ζωής εντός της Εκκλησίας είναι ο θάνατος της Εκκλησίας. Και όταν αναφέρομαι στην Εκκλησία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, αναφέρομαι στην εκκλησιαστική κοινότητα. Δεν αναφέρομαι στην Εκκλησία ως την κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Διότι η Εκκλησία, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, γίνεται κατ' εικόνα και καθομοίωση της κοινωνίας των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά πώς να το κάνουμε? Σε αυτήν την Εκκλησία μετέχουν άνθρωποι, οι οποίοι και σφάλουν και αποτυγχάνουν και τραυματίζουν και τραυματίζονται και δοκιμάζουν και δοκιμάζονται. Αυτή είναι η ξεραίλα την οποία οφείλει κανείς να αποφύγει. Η αίσθηση ότι η Εκκλησία απέχει από την πραγματική ζωή. Ειδωλοποιούμε λοιπόν την Εκκλησία, την κάνουμε ένα φαντασιακό γεγονός, από το οποίο στο τέλος απουσιάζει ο άνθρωπος. Τι θα ήτανε ο Χριστός δίχως την ανθρωπινότητά του? Μπορούσε να υπάρχει Χριστός δίχως την ανθρωπινότητα? Η Εκκλησία προχώρησε σε κάτι που οι σύγχρονοι, τα σύγχρονα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούμε να φανταστούμε, ούτε ο σύγχρονος πολιτισμός. Προχώρησε την πρόσληψη του εντελώς άλλου και διαφορετικού, αυτού που δεν είμαστε. Αυτή τη πραγματικότητα που δεν είμαστε. Ένας Θεός ήρθε και προσέλαβε έναν άνθρωπο. Η αρχαιολογική σκέψη δεν μπορούσε να το κατανοήσει αυτό. Θεός ανθρώπου ουμίγνητε, έλεγε ο Πλάτωνας. Η Εκκλησία έρχεται και λέγει: βεβαίως. Υπάρχει δυνατότητα ενώσεως. Και μάλιστα παλεύει για τον τρόπο της ενώσεως. Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας, 351. Πώς γίνεται η ένωση Χριστού Ακτίστου? Και εμείς σταδιακά φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι η Εκκλησία στα αλήθεια δεν χωράει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η αντικειμενοποίηση της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ειδωλοποίηση της Εκκλησίας. Μα η Εκκλησία υπάρχει για τον άνθρωπο. Για τη σωτηρία του ανθρώπου εργάζεται η Εκκλησία. Δεν εργάζεται για τη σωτηρία του Θεού. Δεν έχει ανάγκη σωτηρίας ο Θεός. Είναι Θεός. Είναι αυτός ο οποίος παρέχει τη σωτηρία. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη της σωτηρίας. Και νομίζω ότι αυτή η αισθητική των πατέρων της Εκκλησίας, της χριστιανικής παραδόσεως, επηρέασε και τη σύγχρονη αισθητική σε Ανατολή και Δύση. Για παράδειγμα, ο σπουδαίος Τόμας Έλιοτ, T.S. Έλιοτ, όπως μας αρέσει να τον λέμε, όταν έγραφε τα ποίηματά του, είχε στο μυαλό του, εσυνείδητα ή ασυνείδητα, άλλοτε ενσυνείδητα και άλλοτε ασυνείδητα, όλη αυτή τη χριστιανική παράδοση. Όταν λέγει δηλαδή «In my beginning is my end», «And in my end is my beginning», ουσιαστικά τι κάνει?
παραφράζει τον Εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης. Το ερώτημα βέβαια είναι σήμερα πώς γνωρίζουμε τον Εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης, ένα κείμενο το οποίο δεν χρησιμοποιείται στη λειτουργική μας πράξη, όπως και το άσμα ασμάτων, όπως και η Αποκάλυψη. Αλλά και πώς γνωρίζουμε τον T.S. Eliot. Από την άλλη πλευρά, ο δικός μας, ο Ελίτης, όταν λέγει αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας, αυτό είναι αντιγραφή από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και όταν κάποιοι σήμερα μου λένε, μα ξέρετε, εμείς επιλέγουμε την μετάφραση των λειτουργικών μας κειμένων προκειμένου να καταλάβει ο λαός και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, είναι καλό για λόγους παιδαγωγικούς, αλλά πώς να πάμε στην δημιουργία καινούριων υμνολογικών έργων, λατρευτικών ακολουθιών, λέγω το εξής. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε? Ας ξανασυνάξουμε εντός της Χριστιανικής Εκκλησίας, εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τους ποιητές. Ας τους δώσουμε την ελευθερία και την δυναμική να δημιουργήσουν εντός της Εκκλησίας. Και τότε θα ξαναδούμε μπροστά μας σπουδαία έργα. Κάποιοι θα πούνε αμέσως, μα και η αγιότητα. Και ποιος μπορεί να αφαιρέσει την αγιότητα από τους ανθρώπους? Ή ποιος μπορεί να δώσει την αγιότητα αποκλειστικά σε συγκεκριμένους ανθρώπους? Οι Άγιοι την εποχή που θεολογούσαν και γράφανε, δεν είχαν συνείδηση της αγιότητάς τους. Και όσοι την είχαν, κάποιοι ελάχιστοι, όπως ο Διαχριστός Σαλή, την κρύβανε με τα μανίας, για να μην την κατανοήσει ο κόσμος. Άρα θέλω να πω ότι η αγιότητα είναι μια πραγματικότητα η οποία βρίσκεται καθοδόν. Ας δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους της ένταξης στο σώμα, της αίσθησης ότι αυτό το σώμα είναι το σπίτι μας. Και όταν θα αισθανθούν όμορφα στο σπίτι τους, θα είναι και δημιουργικοί. Μπορούμε να προχωρήσουμε σήμερα, όταν έχουμε την αναγνώριση ενός καινούργιου Αγίου, σε μια ακολουθία η οποία θα έχει τη δυναμική της γλώσσας του παρελθόντος, αλλά με τα υλικά του παρόντος. Είναι αυτή η περίφημη πρόσληψη του παρόντος, η οποία θα δώσει μια άλλη δυναμική και στο παρελθόν, αλλά και σε αυτό που θα ακολουθήσει. Άλλωστε, η στιγμή στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ σημαντική. Σήμερα κρεμάται, σήμερα γεννάτε, σήμερα τον υδάτε, να αγιάζεται η φύση. Όλα είναι σήμερα, αυτή η στιγμή, και στη στιγμή συμποσώνεται το παρελθόν, το παρόν και τα έσχατα. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα, αυτός και στους αιώνες. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια εκκλησία η οποία θα είναι η άλλη χώρα των χωρίτων. Σε μια εκκλησία η οποία θα είναι η άλλη πλατιτέρα. Θα χωράει και τα αχώρετα. Ας μη μας τρομάζει το θαύμα.